Με το φακό του Κάλινος Νιούς επισκεφθήκαμε τις τεχνικές υπηρεσίες, όπου εδώ θα εδρεύει ο έλεγχος που θα γίνεται για το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου. Ήδη η νομική υπηρεσία εδώ και οι τοπογράφοι βρίσκονται πανέτοιμοι στο γραφείο που βρίσκομαι και εγώ εδώ, για να φέρετε τα στοιχεία σας και να γίνει ο έλεγχος. Θα τους ρωτήσουμε βέβαια, να ξεκινήσουμε από τους τοπογράφους, την κυρία Μαγρυπλή και τον κύριο Τσουγκράνη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Για πείτε μας, πότε ξεκινάμε. Ξεκινάμε 15 Οκτωβρίου τις δηλώσεις, μέχρι 15 Γενάρη για τους κατοίκους του εσωτερικού, ναι. Ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού είναι μέχρι 15 Απριλίου. Έχει παράταση άλλο ένα τρίμηνο. Εδώ πέρα οι πολίτες πρέπει να έρθουν να πάρουν δηλώσεις, πρότυπα δηλώσεων, για να συμπληρώσουν και το κάθε κινητό τους. Έχουμε εδώ πέρα τυπώσει το τι χρειάζεται να φέρουν συμπληρωματικά. Τοπογραφικό, τους τίτλους ιδιοκτησίας, πιστοποιητικό μεταγραφής, το υποθηκό φυλάκιο. Είναι όλα κωδικοποιημένα, τα θέλουμε σαν απλά αντίγραφα, όχι κάτι επικυρωμένο. Σε περίπτωση που οι άνθρωποι έχουν τοπογραφικό που αναφέρεται στον τίτλο, είναι υποχρεωμένοι να το φέρουν. Αν υπάρχει νεότερο τοπογραφικό, είναι ευπρόσδεκτο, είναι το καλύτερο. Εάν δεν υπάρχει, είναι μόνο το συμβόλαιο. Θα προσπαθήσουμε μέσω της υπηρεσίας θέασης να εντοπίσουμε το ακίνητο και κατά δήλωση ιδιοκτήτη να βρούμε τα όρια. Αυτό είναι μειωμένη ακρίβεια, αλλά θα το κάνουμε, γιατί δεν υποχρεούται ο κάθε άνθρωπο να βγάλει αυτή τη στιγμή νέο τοπογραφικό. Έτσι. Θα μπορέσει δηλαδή να αναφερθεί στο ελληνικό σύστημα. Θα πάμε και στον Στέφανο Τσουγκράνη. Γεια σας. Αυτό που έλεγα απλά στη συνέχεια με την Αγγελική είναι ότι πρέπει να αναφερθεί στο ελληνικό σύστημα αναφορά κάποια στιγμή το εκάστοτε τοπογραφικό. Οπότε, ανάλογα με το τι θα φέρουν οι ενδιαφερόμενοι στο γραφείο εδώ πέρα. Ανάλογα θα μπούμε στην υπηρεσία θεάσεως στο κτηματολόγιο και να βρούμε το ακίνητο, έτσι. Θα βρούμε το ακίνητο με τη βοήθεια πάντα του ενδιαφερόμενου, ο οποίος γνωρίζει προφανώς και που είναι ακριβώς το ακίνητο. Και έτσι θα γίνει μετά η ταύτιση. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία θα λάβουμε μετά τις συντεταγμένες των κορυφών του οικοπαίδου, των ορίων του οικοπαίδου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα δώσουμε, να το δηλώσουμε, ναι, με μια άρα ακρίβεια, λοιπόν, ο κάθε δημότης έρχεται εδώ με τα συμβόλαιά του, ναι. Έτσι, την ταυτότητά του, από το αφημί του, ναι. Από το οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει το αφημί του, ναι. Περιέχει και από το υποθηκοφυλάκιο, ναι. Θέλετε κάτι. Ελαστικό μεταγραφής. Πιστοποιητικό μεταγραφής. Όταν πηγαίνουμε το συμβόλαιο στο υποθηκοφυλακείο, μας παίρνουμε πιστοποιητικό. Εάν δεν το έχουμε, θέλω μία πληροφορία τώρα για τους ομογενείς μας. Ναι. Εάν ένα κίνητο είναι δια δύο, δηλαδή είναι δύο αδερφές και έχουν ένα εξοχικό, παραδείγματος χάρη στο Μασούρι. Θεωρούνται συγκύριοι, είναι δύο διαφορετικά δικαιώματα. Άρα θα κάνουν δύο αιτήσεις. Δύο αιτήσεις, η καθεμία χωριστά. Μάλιστα. Και θα σας φέρουν και δύο τοπογραφικά. Δύο τοπογραφικά, δύο συμβόλαια. Δύο συμβόλαια. Αντίγραφο με το διαβατηρίο τους, ναι, και το αφημί τους. Κάτι άλλο τώρα. Ο συγγενής. Ας πούμε ότι είμαι τώρα εγώ και έχω δύο ανιψιές που πρέπει να γράψω το σπίτι τους στο Μασούρι. Θα μπορέσω να τους εκπροσωπήσω. Εάν έχετε πληρεξούσιο, μπορείτε να τη συμπληρώσετε την αίτηση, να την καταθέσετε, να αναλάβετε εσείς όλο το κομμάτι. Εάν έρθετε απλά να την καταθέσετε, θέλουμε μία εξουσιοδότηση απλή. Χωρίς γνήσιο της υπογραφής, έχουμε πρότυπο εδώ, να συμπληρωθεί με τα στοιχεία ταυτότητας του δύο... του διαβατηρίου δηλαδή, ναι. Ναι, ο άνθρωπος που είναι τέλεια. Ο ιδιοκτήτης και αυτός που θα έρθει να την καταθέσει και είμαστε ωραία. Εντάξει. Δεν θέλει πληρεξούσιο στην περίπτωση που έρχεται απλά να καταθέσει. Ναι. Όταν είναι να το ολοκληρώσει εκείνος το αίτημα, τη δήλωση, το οτιδήποτε, πρέπει να έχει πληρεξούσιο. Πληρεξούσιο που να αναγράφει αυτό το λόγο. Μάλιστα. Πολύ ωραία τα λένε όμως, έτσι. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι οι καλύμοι δεν θα μπερδευτούν. 15 λοιπόν του μήνους. Θα πρέπει να έρχονται εδώ, να παίρνουν τις αιτήσεις τους, να ρωτούν τι ακριβώς χρειάζεται, ώστε να μην μπλέξουμε από τις 15 του μηνός που θα ξεκινήσει η προσέλευση. Φαντάζομαι ότι αυτό θα πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.